Ξεκίνησα από τον πρωταθλητή Κύπρου για τη σεζόν, τον προπονητή της πρωταθλήτριας ομάδας, Μιχάλη Κακιούζη. Τι ήταν αυτό το φινάλε, πες μας λίγο για τα συναισθήματά σου, τι παίρνεις αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι 3 χρόνια που είμαι εδώ και όταν έπαιζα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν γίνει ever. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να κερδίσει, οποιοδήποτε θα μπορούσε να χάσει, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο τις ομάδες, συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που δημιούργησε καταπληκτική ατμόσφαιρα. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει, ή μάλλον είχαμε το δούμε πάρα πολύ καιρό. Τα συναισθήματα δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι για όλους μας πρώτη φορά, εκτός από τον Νίκο και τον Σάιμον, καταφέραμε και πήγαμε τον δύσκολο δρόμο. Με την τζαβαντάζ έδρα στο κύπελο, με την τζαβαντάζ έδρα στο πρωτάθλημα, σπάσαμε 2 έδρες απέναντι σε 2 πολύ μεγάλες ομάδες. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν αξίζαμε το πρωτάθλημα πραγματικά. Έχεις κατακτήσει αμέτρητους τίτλους στην καριέρα σου, Μιχάλη. Το σημερινό, πού το κρίνεις, πού το βάζεις όλες αυτές τις επιτυχίες? Πάντα πρώτο κάτι είναι πάντα στην κορυφή. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα σαν προπονητής, όπως και το κύπελο. Ψηλά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ξαναλέω και πάλι ο Κεραυνός, η οικογένεια Παπαέλληνα είναι εκεί. Δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ποτέ σε αυτήν την ομάδα. Και όλοι μαζί τους τελευταίους 2,5 μήνες δώσαμε τα πάντα για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ήρθε στην ομάδα προς το τέλος της σεζόν. Πώς βρήκες την ομάδα, πώς νιώθεις που βρήκες αυτή την ομάδα, αυτά τα παιδιά? Πες μας λίγο για το ρόστερ που είχες να διαχειριστείς, που δεν ήταν δικό σου. Καλύτερη ομάδα. Τα καλύτερα παιδιά. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Αλλάξαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ψυχολογία και κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το μπάσκετ που παίζουν. Νομίζω όμως ότι πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι τρομερό αυτό που κάνανε. Δεν παράτησαν το παιχνίδι ποτέ. Είχαμε χάσει 2 φορές πολύ εύκολα εδώ πέρα, 3 φορές εύκολα. Όμως σήμερα δείξαμε χαρακτήρα. Ουσιαστικά πήγαμε να χάσουμε το παιχνίδι κανονική περίοδο από το δικό μας λάθος. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Όχι, σε αφήνω να πας με την ομάδα σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.